Συγκλονισμένος δήλωσε μιλώντας στο Κερκυραϊκό κανάλι ο Δήμαρχος Παξών Σπύρος Ευλαχόπουλος. Ενημερωθεί οι άνθρωποι ότι είμαστε στο πλευρό τους και από εκεί και ύστερα είναι από αυτά που δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψεις. Ένα παιδί που κάνει διακοπές με την οικογένειά του και βρίσκεται χτυπημένο, θανατηφόρα χτυπημένο από το σκάφος που χειρίζεται ο πατέρας του. Είναι σενάριο τρόμου. Γίνονται συχνά τέτοια ατυχήματα? Όχι, δεν γίνονται συχνά τέτοια ατυχήματα. Τουλάχιστον σε εμάς είναι πρώτη φορά που υπάρχει ατύχημα και θανατηφόρο. Υπάρχουν κατά το παρελθόν 2-3 περιπτώσεις που χτυπήθηκε κολυμβητής από παραπλέοντα σκάφη, βάρκες ως επιτοπλίστων, αλλά ήταν ένας απλός τραυματισμός, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Κανόνες, από όσο γνωρίζω, πράγματι ακολουθούνται, δίνονται οδηγίες από τους ενοικιαστές των σκαφών σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, σε σχέση με επικίνδυνα σημεία για αυτούς που περιπλέουν το νησί. Ο άνθρωπος αυτός είχε δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου. Τα σκάφη είναι φωδιασμένα με σωστικά και όποια άλλα μέσα χρειάζεται να είναι στη διάθεση του χειριστή τους. Απλά το κακό πολλές φορές συμβαίνει όταν οι συνθήκες δεν συνηγορούν στο να γίνει κάτι κακό. Δυστυχώς έτσι είναι, είναι μοίρα.